Να δούμε λοιπόν και τον κύριο Κερίδη, ο οποίος μαζί με τον κύριο Σχοινά, τον ξέρετε τον κύριο Σχοινά, έτσι, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, που τον έχουμε και αντιπρόεδρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκεί μας μιλάνε για δεξαμενή ταλέντων. Να δούμε το σχετικό βίντεο από μετανάστες. Τα έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης, τα έχει πει ο κύριος Τσούνης. Για να το πάρουμε και αυτό, να το χωνέψουμε. Ναι, στη νόμιμη μετανάστευση μέσω μιας δεξαμενής ταλέντων πολιτών τρίτων χωρών που ζητούν εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνει η Κομισιόν. Στόχος είναι η πλατφόρμα να διευκολύνει και να επιταχύνει τις διεθνείς προσλήψεις, έτσι ώστε να εξασφαλίσει στους εργοδότες πρόσβαση σε μια ευρύτερη δεξαμενή δεξιοτήτων και ταλέντων, κυρίως σε τομείς στους οποίους υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. This is not about a fortress Europe. This is about a Europe open for business. In a way which is orderly and regulated. There are many populists and demagogues in Europe that they claim miracle solutions to sort out the migration problems. We are in the line of business of good solutions that make an impact on the ground. Μέσω αυτού του νόμιμου τρόπου εργασίας πολιτών τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ακόμη ένα βήμα για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. The talent pool will be voluntary for member states. So member states decide whether they would like to be part of it. If they are part of it, they can also choose to add additional professions or take out. Παράλληλα, η πλατφόρμα θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης και μετανάστευσης στα κράτη-μέλη, ενώ θα περιλαμβάνει και διασφαλίσεις που θα εγγυώνται δίκαιες συνθήκες πρόσληψης και εργασίας. Τη στήριξη της Ελλάδας στην πρόταση της Κομισιόν εξέφρασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι χώρες υποδοχής πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο στο ποιοι θα έρθουν. Η Ελλάδα θέλει να είναι στην πρωτοπορία της προσέλκυσης ταλέντων. Για να πάει καλύτερα η ελληνική κοινωνία, το ελληνικό συμφέρον. Ο κύριος Σχοινάς μπροστά Άρης Πίνα, ο κύριος Κερίδης ακολουθεί. Σας θυμίζω ότι προχτές ο κύριος Τζούνης στον κύκλο ιδεών είπε, τα δείξαμε, θα συνδυάσω όμως δύο προτάσεις για να δείτε ότι αυτά τα no paper του αμερικανικού βαθέως κράτους δεν είναι τυχαία. Είπε ότι από αυτούς που θα έρθουν στην Ελλάδα, τους παρόν μετανάστες, θα γεννηθεί ένας νέος Γεραπετρίτης ή ένας νέος Βενιζέλος. Αυτό με άλλο τρόπο έκφρασης είναι ταλέντα. Είδατε πώς έρχεται σήμερα και δένει. Δηλαδή, οι βάρκες αυτές που έρχονται στη Σάμο, στη Χίο, στη Λίμνο, κρύβουν ταλέντα. Που εμείς οι αδαείς τηλεσχολιαστές, αμόρφωτοι δημοσιογράφοι, δεν το βλέπουμε. Πρέπει όμως, κύριε Χίο, να το δούμε, γιατί κρατάνε τηλέφωνα 1.500 ευρώ αξίας. Και μόνο ταλέντο κρατάει τέτοιο τηλέφωνο. Όταν έχει χάσει τα χαρτιά του και λέει 8 ονόματα στο λιμενικό, όταν δεν έχει ρούχα να φορέσει. Όταν, αλλά έχει καταφέρει να σώσει τον 1.500 ευρώ τηλέφωνο αναχείρας, ταλέντο λέγεται. Προσέξτε όμως τώρα, για να μπορέσουμε να αντλήσουμε όλη τη σοβαρότητα που έχουμε και παρακαλώ να το μοιραστώ μαζί σας. Η χώρα οδηγείται σε παρακμή πολιτισμική. Κινδυνεύει το έθνος, όχι η πατρίδα μας. Εάν αυτό δεν το αντιληφθούμε και αν δεν μπούμε μέσα στην καρδιά του κοτετσιού που λαλούν τα κοκόρια και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ηχηρή πατριωτική φωνή, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Μάλιστα. Και μην μου λέτε ότι επανέρχομαι συνεχώς περί πατριωτών και εκλογικών τέτοιων αποτυπώσεων. Μόνο από εκεί μπορεί να σωθεί του την πατρίδα. Από πού άλλου, κύριε Καψαμπέλη, από πού, από τον Κερίδη? Κύριε Χίο, ένα τελευταίο σχόλιο. Τίποτα. Πρέπει να πω ότι οι άνθρωποι στην Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα της κυβέρνησης έχουν μπερδέψει πιθανότατα το Υπουργικό Συμβούλιο με τα παρατράγουδα της κυρίας Ανίτα Σπάνια. Ο φίλος μου σκηνοθέτης Όμηρος Ευστρατιάδης που έστησε τα παρατράγουδα της κυρίας Σπάνια ομοιάζει, και θα μου το συγχωρέσει για τη σύγκριση, με τον κύριο Κερίδη. Κυρία Σπάνια ομοιάζει με τον κύριο Σχοινά. Θα πρέπει να ντρέπονται και οι δύο για αυτά που λένε. Όπως ντράπηκε κάποτε η κυρία Σπάνια για την εκπομπή που έκανε. Οι μετανάστες δεν είναι ταλέντα, κύριε Καψαμπέλη. Οι μετανάστες είναι άνθρωποι που σύρονται από λαθροδιακινητές πληρώνοντας 5.000 ευρώ το κεφάλι για ένα ταξίδι προορισμού. Η λαθροδιακίνηση, η παράνομη διακίνηση ανθρώπων είναι κακουργηματική κατηγορία και αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση του κ. Σχοινά.
Θα πρέπει να ντρέπεται ο κύριος Χινάς αυτά που είπε στο βίντεο και ο κύριος Κερίδης. Εκτός αν θεωρούν και οι δύο τον εαυτό τους ανίτες πάνιες. Ντροπή τους. Ντροπή τους. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.